Σήμερα είμαστε στην Μόχωστο μετά από πρωτοβουλία του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο. Είχαμε την ευκαιρία πρώτα-πρώτα να συναντηθούμε με μέλη της δασκάλους της τουρκοκυπριακής συντεχνίας των δασκάλων, να συζητήσουμε μαζί τους και το κυπριακό, να ενημερώσουμε για τα τεκτονόμενα στην Ευρώπη και στο Ευρωκοινοβούλιο. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ήταν διάχυτη η επιθυμία όλων να προχωρήσουν οι διαδικασίες για λύση του κυπριακού. Ιδιαίτερα θέλω να εστιαστώ στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι δάσκαλοι για τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Όπως είπα και στη συνάντηση, είναι πολύ σημαντικό να αγωνιστούμε, όχι μόνο να ξεπεραστούν τα σειρματοπλέγματα, τα τείχη του διαχωρισμού, αλλά να ξεπεραστούν πρώτα απ' όλα και να πέσουν τα τείχη που βρίσκονται στη συνείδηση των ανθρώπων, που είναι και το πιο δύσκολο. Και ο ρόλος της παιδείας και ιδιαίτερα των δασκάλων είναι πολύ σημαντικό σε αυτόν τον τομέα. Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε σημαντικά έργα που πραγματοποιούνται στην Αμόχωστο, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνεργασία με την UNDP, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι η τεράστια δουλειά που γίνεται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, Έλληνο-Κυπριακές και Τουρκο-Κυπριακές σε συνεργασία, αλλά και από την Επιτροπή για τα τεχνικά θέματα για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και πρέπει να σημειώσω, βλέποντας και τα έργα που έγιναν στον πύργο του Οθέλου, αλλά και άλλα έργα στην Αμόχωστο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε τον ρόλο που μπορεί να παίζει αυτή η τεχνική επιτροπή. Γιατί τα πολιτιστικά μνημεία είναι κοινή κληρονομιά για όλους τους Κύπρους, Ελληνικύπρους και Τουρκοκύπρους, για να μην πω είναι κοινή κληρονομιά για όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να έχουμε συνάντηση με Τουρκοκύπριους δασκάλους, που για μένα ήταν μια εμπειρία να μεταφέρω πραγματικά τι σκεφτόμαστε σε σχέση με το μέλλον της Κύπρου, χωρίς να εμπίπτουμε στα πλαίσια της οποιασδήποτε προπαγάνδας ή παραπληροφόρησης, ακούγοντας τις δικές μου τις απόψεις, τις τοποθετήσεις για το κοινό μας μέλλον. Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση με ουσιαστικό περιεχόμενο και η ερωτήσεις των Τουρκοκύπριων δασκάλων νομίζω ότι βοήθησαν ούτως ώστε να αναπτύξουν ένα ειλικρινή διάλογο μακριά από τα τετριμένα, αλλά αγγίζοντας την ουσία του προβλήματος. Επίσης, έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στα ενετικά τείχη της Αμόχωστου και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα έργα τα οποία χρηματοδοτούν οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες. Kıbrıs bir bütün olarak Avrupa Birliği'nin bir üyesi. Fakat Kıbrıs'ta çözüm olmadığından dolayı, adanın kuzeyinde Avrupa muktesebatı geçersiz olduğundan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak Avrupa'nın imkanlarından yararlanmamız mümkün değil. Fakat Avrupa Parlamentosu ofisinin, Kıbrıs'taki ofisinin bize sağladığı bazı imkanlar var. Kıbrıs Türklere verilen yardımların dışında ayrıca bugün öğretmenlere dönük olarak eğitimle ilgili bir çalışmalar ortaya koyduk. Bunun bir benzerini Lefkoşa'da yapmıştık. Öğretmenlerin daha iyi Avrupa Birliği'nin öğrenmesi ve öğrencilere aktarması için basılan Türkçe bir kitapçık vardır. O kitapçının tanıtımı oldu bugün. Toplantıya Avrupa parlamenterleri de katıldı. İki tane Kıbrıs'tan Avrupa Parlamentosu milletvekili Demetris, Papadakis ve Neoklis, Sylikiotis de katıldı. Olumlu bir etki oldu. Çünkü öğretmenlerimiz bugün bilmedikleri veya merak ettikleri soruları direkt olarak parlamenterlere yönetme imkanı yakaladılar. Aynı zamanda kitapçının tanıtımı oldu ve gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Avrupa Birliği'nin iyi anlaşılması gerekiyor. Bir barış projesi olduğunu biliyoruz Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla Avrupa Birliği kavramının, barış kavramına çok ihtiyacımız var bizim Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünün sona erdirilmesi için, barışın bir erdem olduğunu anlatabilmek için ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a sahip çıkması, Kıbrıs'taki insanlara sahip çıkması, Kıbrıs'ın değerlerine sahip çıkması bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum ben. Tüm katkı veren herkese teşekkür etmek istiyorum.